Έχω συγχαθεί με την καρύδα, ψητή, ομοί, όπως και να είναι. Δεν την παλεύω άλλο με την καρύδα. Με λίγο κουταλιά σιρίζει και φάκι. Το στομάχι μου δεν αντέχει άλλο. Φάγαμε ψάκια, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, εμένα το σημερινό με εξάντλησε, με ξενέρωσε. Εγώ πίστευα στον Κώστα. Πάρα πολύ, τώρα είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέμε, ότι είναι κάποιος στο πάγκο και είναι πολύ καλό στο να δώσει οδηγίες και, να σου, και να σου πει κάποιες οδηγίες να σε συγκεντρώσει, από το να φέρει νίκη. Ο κάθε στόχος είναι ατομικός. Δεν βάζουμε ποτέ το εγώ μας πάνω από την ομάδα. Το λέει ο Γιώργος αυτό. Λέει να μην πέφτουμε μετά τους αγώνες όταν κάποιος φέρνει ήττα. Μάλλον σε κάθε ατομική ήταν να μην πέφτει, γιατί ρίχνει και την ομάδα. Ο ίδιος και στις δύο ήττες που έφερε ήταν κάτω, ήταν αράγος και πήγαμε και το σηκώναμε εμείς. Αυτό εννοείται πως ρίχνει την ψυχολογία της ομάδας. Είναι κάτι που εγώ πραγματικά με έχει ξενερώσει απίστευτα. Εγώ σήμερα, επειδή στο πρώτο ραν δεν το βρήκα άμεσα και δεν έφερα νίκη, είπα από μόνος μου, παιδιά, κάθομαι πίσω και αν με διαλέξουν, με διαλέξανε. Δεν θα μπω μέσα. Σε αντίθεση που ο Γιώργος και αυτός δεν το βρήκε, αλλά είπε, εγώ θα παίξω κατευθείαν. Άμα πεινάς, φαίνουν εντάσεις και αυτό φαίνει αυτόματα τσακωμό. Εγώ ήθελα να είναι η ομάδα ενωμένη, να περάσουμε το απόγευμα και το βράδυ μας στη φωτιά, χαρούμενοι και χορτάτοι. Για μένα ήταν μεγάλο λάθος αυτό και πρέπει να το συζητάμε λίγο περισσότερο. Γιατί εμένα μου κόστησε, το έξω για εσένα, ναι, μου κόστησε πάρα πολύ. Και εμένα πολύ από κάτω να παίρνει και έχω ξενερώσει και είμαι σε φάση ότι βαγαίνει πραγματικά. Να βουτήξω να κάνω τίποτα, δηλαδή δεν την παλεύω καθόλου. Έχασε το πρώτο αγώνα, στο δεύτερο πήρε την νίκη. Απλά νομίζω μετά ήταν λάθος μεγάλο που τον αφήσαμε να πάει να παίξει. Μίλησα εγώ ίδιος μαζί του και μου λέει συγγνώμη. Του λέω, τι συγγνώμη, του λέω, το συγγνώμη εμένα δεν είναι φαγητό. Έχουμε ανάγκη από φαγητό. Εγώ ήμουνα μέσα 2 ώρες, έτρεμα, τα χέρια μου δεν τα νιώθω, είναι γεμάτο κοψίματα. Όχι, το πες το πρώτο εγώ, μα τον κατάλαβα κι εγώ. Βάλε λάδι. Μα το παράδειγμα έπρεπε να παίξει ο Κώστας. Έπρεπε να παίξει ο Κώστας. Το είχα καταλάβει εγώ. Αλλά ειλικρινά, πάντα πήγαινε εκεί. Εγώ δεν ήθελα να παίξω. Δεν ήθελα να παίξω. Από τη στιγμή που είδα ότι δύο παιδιά, ακόμα και ο Πέκλης, έχει κατευθείαν. Έχει δουλειά σε τον Πέκλη. Αυτό και έκανα πίσω και λέω, παιδιά, κάνω πίσω. Τώρα βάλτε και τώρα θα έρθω. Κάνω πίσω και θέλω να δω τα παιδιά που είδα ότι φέραν νίκες και το βρήκα να παίξω αυτή. Πάρτο, Γιώργο, πάρτο. Ευχαριστώ. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Θα βλέπουμε ποιος είναι σε καλύτερη μέρα και αυτός θα πει στο τέλος. Δεν θα ξαναγίνει. Κάθε στόχος είναι διαφορετικός. Είχα δει ένα στόχο εγώ τότε, ας πούμε, που είχαμε παίξει εναντίον. Το είχα δει που είχα βρει πολλά παιδιά, έπαιξα. Πάντα θέλω να παίζω, δεν θέλω να μείνω ποτέ έξω. Η πιο στενάχωρη μέρα που έχω περάσει Survivor. Στενάχωρη γιατί η ομάδα μου εμπιστεύτηκε τον τελευταίο πόντο. Ήμουν σίγουρος ότι θα καταφέρω και την απογοήτευσα. Δεν τα κατάφερα. Έχω πάρει στην αθλητική μου καριέρα πολλά τελευταία σουτ. Κάποια τα έχω βάλει, κάποια τα έχω χάσει.